Και από τον έναν διάσημο οίκο στον άλλον, στην παραμυθιά Θεσπροτεία, έχει τι ρίζε τη η οικογένεια του φημισμένου Ιταλικού οίκου Μπούλγαρη. Η ιστορία του πατριάρχη τη οικογένεια, που ξεκίνησε από την Ήπειρο και κατέκτησε τον κόσμο, είναι μυθιστορηματική. Μα την περιγράφουν οι κάτοικοι τη γενέτειρά του. Εμεί οι παραμυθιόδε που φοιτήσαμε εκεί, οι πόντου στον τόπο μας... είμαστε πολύ περήφανοι, πραγματικά πολύ περήφανοι, και ευγνώμονε για την οικογένεια αυτή. Το σχολείο τη Παραμυθιάς, ένα κτίριο κόσμημα που ανοιγέρθηκε με δαπάνε του Σωτήρη Βούλγαρη, τη γνωστή οικογένεια των Αργυροχρυσοχών, που ξεκίνησε τη μεγάλη πορεία προ την επιτυχία από την παραμυθιά Θεσπροτεία. Το κτίριο που βλέπετε ακριβώ πίσω μου από το 1937 μέχρι και πριν από 15 περίπου χρόνια ήταν το δημοτικό σχολείο εδώ στην Παραμυθιά. Άνοικε στην οικογένεια Βούλγαρη, η οποία το είχε δωρήσει στο Δήμο τη περιοχή. Πλέον τώρα, με απόφαση του Δήμου και τη συγκατάθεση τη οικογένεια Βούλγαρη, αναμένεται να γίνει ένα διαδραστικό μουσείο, το οποίο θα είναι αφιερωμένο και στην γνωστή οικογένεια εδώ τη Παραμυθιά, αλλά και στην ιστορία του τόπου. Η οικογένεια Βούλγαρη, η οποία ξεκίνησε από εδώ ποτέ, δεν ξέχασε τι ρίζε τη. Όλα αυτά τα χρόνια ερχόταν, επισκεπτόταν την περιοχή και φέτο το καλό και ήρθε η οικογένειά του, επισκέφτηκε τον Δήμο μα. Και θα είναι αφιερωμένο και σε, ο, στα υπόλοιπα το τη περιοχή, είτε πολιτιστική κληρονομιά είτε φυσική. Ένα πάρα πολύ ωραίο, ξαναλέω, διαδραστικό μουσείο. Ο δημιουργό του πιο διάσημου οίκου κοσμημάτων στον κόσμο, του Μπούλγαρ, είναι Έλληνα και η ιστορία του μυθιστορηματική. Μπορεί ο οίκο να μετρά σήμερα καταστήματα σε 100 και πλέον χώρε. Οι απόγονοι του Σωτήρη Βούλγαρη όμω δεν ξεχνούν ποτέ την παραμυθιά τη Πρωτεία, εκεί από όπου ξεκίνησε η μεγάλη αυτοκρατορία κοσμημάτων. Το κτίριο που βλέπετε ήταν το στρατηγείο τη οικογένεια Βούλγαρη, εδώ στο κέντρο τη παλιά πόλη Παραμυθιά. Εδώ η οικογένεια, στο ισόγειο, έχει το εργαστήριο και στον πρώτο όροφο ήταν το σπίτι του. Έφυγαν από εδώ όταν οι Τούρκοι για τρει φορέ έκαψαν και ελεηλάτσαν το συγκεκριμένο κτίριο. Το κτίριο όμω που βλέπετε ακριβώ από πίσω μα είναι το πρώτο εργαστήριο τη οικογένεια Βούλγαρη, τη μεγάλη οικογένεια Αργυροχοεία. Εγκαταστάθηκε ερχόμενη η οικογένεια αυτή και ιδιαίτερα ο σωτήριος Βούλγαρη, ο μακρινό απόγονό του, από τη γενέτειρά του Καλαρίτε Ιωαννίνων. Και εγκαταστάθηκε τότε στην κομμόπολη τη Παραμυθιάς που ήκμαζε το εμπόριο και ίδρυσε το πρώτο εργαστήριο Αργυροχοεία. Τον Αύγουστο του 2023, οι απόγονοι τη οικογένεια επισκέφτηκαν την Παραμυθιά, πήγαν στο σχολείο του προγόνου του, καθώ και στο εργαστήριο από που ξεκίνησε το παραμύθι Μόνο που ήταν μια αληθινή ιστορία επιτυχία. Ευγενέστατη. Ήταν μια φορά εδώ και εγώ για πολύ λίγο, μικρόχρονο κοντιάστημα του γνώρισα. Στα αγγλικά βέβαια αλλάξαμε κάποιε κουβέντε, κάποιε εντυπώσει κτλ. Είναι, είναι. Ξέρουν από πού ξεκίνησαν και τιμούν παράλληλα τον τόπο του. Γιατί καθ' άλλα ψέματα και από άλλου τόπου ξεκινάνε κάποιοι, αλλά στην πορεία ξεχνάνε. Ελπίζουμε ότι με το μουσείο που θα τελειώσει τώρα, αυτού τον καιρό. Ε, σιγά σιγά θα, έρχει, θα έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και ο κόσμος θα μάθει περισσότερο ακόμα για την οικογένεια Βούλγαρη. Σήμερα οι κάτοικοι της Παραμυθιάς περιμένουν με αγωνία την ολοκλήρωση των εργασιών του Μουσείου Βούλγαρη που θα δώσει νέα πνοή στην περιοχή τους.